χαμογέλα. Έλα, γραφείς. Πάμε στο Λιάγκα, ο οποίος είναι στο family room. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι. Πασάς. Πασάς, δεν υπάρχει. Ο Λιάγκας ξεκουράζεται στα... Στα Γιάννα, στο voice. Πονάνε τα ποδαράκια μου και πέσουν πάρα πολύ, ειλικρινά. Θέλω να με πάρεις την αγκαλιά σου και να κοιμηθώ τώρα. Αχ, καγκαλίτσα. Πιο εύκολα θα με πάρεις εσύ. Θα πάρεις και το μπουτσόνα τηλέφωνο εσύ. Είναι κάτι δικό μας αυτό. Μπα μη μας άντε, το έχει πει και στο πρωινό μια χαρά, έχει εκθέσει ανθρώπους τα πάντα. Πώς τα βλέπεις από τη λίγη τώρα μέχρι τώρα, τέλος πάντων, εμπειρία σου. Θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε ένα level πιο πάνω σε επίπεδο φωνών και νομίζω είμαστε πολλά level πιο πάνω σε επίπεδο χημίας επιτροπής. Είναι πολύ πιο πάνω φέτος. Έχουν φοβερή διάθεση, είναι πολύ πιο σωστοί στην κριτική τους, δεν πλατιάζουν. Και νομίζω δημιουργούνται πιο δυνατές ομάδες. Έχουν ξεψαρώσει. Ακριβώς αυτό. Να σου πω κάτι. Δεν μας συμφέρει και πολύ εμείς που είμαστε παρουσιαστές. Γιατί μετά θα λένε θα γίνει παρουσιαστής ο Ρέμος, θα γίνει παρουσιαστής η Βανδύ. Εγώ τη Βανδύ φοβάμαι. Τη Βανδύ εγώ φοβάμαι. Γιατί έχει κάνει και 2-3 πραγματάκια. Και καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένει. Καμιά μελίνα που λένε δεν μιλάει. Μια μελίνα και που δεν μιλάει. Μελίνα. Καμιά μελίνα πρωινό του χρόνου απέναντι. Παπαπαπαπαπαπα. Ακολουθήστε μας στα social media του The Voice.